η οικονομική καταστροφή της Ελλάδας λόγω της πολιτικής της κυβέρνησης σε μια σειρά από θέματα από τον COVID-19 έως και την ενεργειακή κρίση επαναφέρει την κρίση των ομολόγων. Όπως αναφέρει το σημερινό πρωτοσέλιδο των Financial Times, η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με το αυξημένο κόστος δανεισμού, καθώς ήδη η αγορά ομολόγων αρχίζει να προεξοφλεί στροφή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε πιο αυστηρή νομισματική πολιτική, με πιθανό πρόωρο τερματισμό του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης και αύξηση επιτοκίου μέσα στο τρέχον έτος ως απάντηση στο παγκόσμιο κύμα πληθωρισμού. Όπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα των Financial Times, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ακολουθήσει προσεκτική γραμμή σχετικά με την προοπτική ανόδου των επιτοκίων για αρκετούς μήνες. Ωστόσο, η πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρτ σε μια χαρακτηριστική αναδίπλωση αρνείται πλέον αποκλείσει μια πιθανή άνοδο των επιτοκίων φέτος, όπως είχε κάνει μόλις εβδομάδες νωρίτερα, επισημένοντας την ομόφωνη ανησυχία που υπάρχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τον πληθωρισμό, ο οποίος κατέγραψε ρεκόρ στην Ευρωζώνη 5,1% τον Ιανουάριο. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, παρότι προσπάθησε να είναι καθησυχαστική, πρακτικά επιβεβαίωσε ότι λόγω των πληθωριστικών κινδύνων θα υπάρξει σταδιακή σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη. Τα ελληνικά ομόλογα ήταν τα μόνα που δεν φάνηκε να ωφελούνται ουσιαστικά από αυτές τις δηλώσεις αμέσως μετά. Αντίθετα, η αμερικανική JP Morgan επιμένει να συστήνει μακροπρόθεσμες επενδύσεις στα ελληνικά ομόλογα εναντί των υπόλοιπων της περιφέρειας, βλέποντας ότι οι υψηλές αποδόσεις θα ανταμείψουν τους τολμηρούς επενδυτές.